Ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο κομμάτι που ανησυχεί σήμερα τον Έλληνα είναι το οικονομικό. Γνωρίζουμε πλέον ότι η χώρα είναι υποκατοχή. Οι κυβερνώντες σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους Τουρκανούς ξεπουλούν την πατρίδα μας. Αυτά τα νεοταξίτικα βαμπύρ πίνουν το αίμα μας μέσα από παράνομους φόρους. Ένφια, φόρους αλληλεγγύης, στέλη κυκλοφορίας, κόκκινα δάνεια και άλλα. Θέλουν τα πάντα οι ελληνόφωνοι πολιτικοί, δίνουν τα πάντα στα αφεντικά τους και τους υπόσχονται να δίζουν και εμάς, τους ίδιους. Οι Έλληνες πεθαίνουν για να πληρώσουν τη στιγμή που κάποιοι απολαμβάνουν πλήρης οικονομικής ασυλίας. Οι Έλληνες δημιουργούν, οι προνομιούχοι που δεν πληρώνουν καταστρέφουν. Ακούστε τι έπεσε στην αντίληψή μας. Η ελληνική δημοκρατία. Σε αγαστή συνεργασία με τη δημοκρατία της Αλβανίας, σύμφωνα με τον παρήθμο 2755 νόμο, έχουν συνάψει σύμβαση όπου οι Αλβανοί παίρνουν επιδόματα από την πατρίδα μας, αλλά φορολογούνται μόνο στην Αλβανία. Οποία προδοσία ευλογημένη Ελλάς, η αδικία στο μεγαλείο της. Ο Έλληνας πνιγμένος στα χρέη, αφού όλο και τον κλέβουν περισσότερο και τα χρήματά του δεν φτάνουν πλέον ούτε για επιβίωση. Η ανασφάλεια, ο φόβος και ο τρόμος για το μέλλον των παιδιών μας, που κατά αυτούς γεννιούνται χρεωμένα, μας έχουν πνίξει. Φτάνει πια. Ας αντισταθούμε. Από το ακομμάτιστο κίνημα Αντίσταση τώρα έχουμε κοντά μας τον οικονομολόγο Θεοδωρίδη Παναγιώτη. Παρακαλώ να ανέβει στο βήμα. Καλησπέρα, ελεύθερη. Ακούγοντας τους προηγούμενους αναλυτές, ομιλητές, θα αλλάξω λίγο αυτά που ήθελα να πω και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα, όπως είναι το τωρινό, θα πρέπει πρώτα να έχουμε καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα. Και για να το πω πιο απλά ακόμα, όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα φαγητό και έχουμε όλα τα τρόφιμα τα οποία είναι απαραίτητα για να το φτιάξουμε, θα πρέπει να έχουμε τη γνώση πώς κατασκευάζουμε αυτό το φαγητό. Η γνώση λοιπόν είναι αυτή η οποία θα μας οδηγήσει να βρούμε τη λύση του προβλήματος όταν καταλάβουμε ποιο είναι αυτό. Υπάρχει φράση που λέει ότι όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του θα αναγκαστεί να την ξαναζήσει. Εάν λοιπόν κοιτάξουμε την ιστορία μας, θα δούμε ότι εκεί πίσω βρίσκονται ό,τι γίνονται τώρα, έχουν ξαναγίνει και εκεί υπάρχει και η λύση. Για μια δεκαετία περίπου, αν θυμάμαι καλά, πολιορκούσαμε την Τρία και δεν έπεφτε. Και έπεσε με το δούριο ύπο. Έπεσε με ένα τέχνασμα, βάλαμε κάποιους μέσα χωρίς να το πάρουν χαμπάρι, και έτσι έπεσε μια πόλη που δεν έπεφτε με τίποτα, παρότι μπορούμε να πούμε ότι από τον αποκλεισμό δεν είχε ούτε τρόφιμα ούτε τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς έχουν εφαρμόσει και σε εμάς τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο δούριος ύπος είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Για να το πούμε στη λαϊκή γλώσσα, γιατί το σύστημα απέναντι πολλές φορές μας κλεβάζει, η σκυλοθελητική δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει κοινοβουλευτική. Λοιπόν, βάλανε όλους αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται την εξουσία, τους ετοιμάσανε και αν τους δείτε έναν θα δείτε ότι περισσότεροι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους για να μας φέρουν στη σημερινή κατάσταση. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση? Να μας πείσουν ότι υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Και δεύτερον, επειδή αυτό το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο, έχουν σπείρει το φόβο μέσα μας και νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Βεβαίως, όλα αυτά θέλουν να τα κάνουν με τη μορφή της νομιμοφάνειας, να είναι νόμιμα, με τους νόμους που αυτοί έχουν ψηφίσει. Άρα με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει και εμείς να τους αντιμετωπίσουμε. Έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όσες αλλαγές και να κάνουν στους νόμους ή στο Σύνταγμα, τις κάνουν πάντα στην ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια που ό,τι και να κάνουν, ακόμα
Και αν γράψουν, αποφασίζουμε και διατάσσουμε, πάντα υπάρχει λύση στο ίδιο επίπεδο να τους αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα λοιπόν το οικονομικό που είπανε ότι υπάρχει, δεν υπάρχει. Παράδειγμα, όταν πήρε ο Παπανδρέου την κυβέρνηση το 2010, μας είπε ότι η χώρα καταραίει οικονομικά, γι' αυτό θα πρέπει να μπούμε στο δουνουτού. Δύο νούμερα θα σας πω. Το πρώτο τρίμηνο του 10, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο, εκδώσαμε ομόλογα 21,4 δις, ζητήσαμε δάνεια δηλαδή με απλό τρόπο, 21,4 δις, και το κογλίφι μας δώσαν 61,5 για να τα πάρουν. Ζητάγαμε 20, μας δις, δώσανε 60, και 23 Απριλίου ο Παπανδρέος στο Καστελόριζο είπε ότι επειδή δεν μας δανείζουν οι αγορές θα μπούμε στο δουνουτού. Αυτό και μόνο, το οποίο είναι ανεβασμένο στο site του Υπουργείου Οικονομικών και στο Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, είναι αυτό το οποίο θα ακυρώσει ό,τι έχουν κάνει και ό,τι πρόκειται να κάνουν. Γιατί τα πάντα στηρίζονται σε ένα ψέμα. Όπως είπα προηγουμένως, ότι αυτοί θέλουν να βασίζονται, να μας περάσουν σε εμάς μέσα, ότι τα πάντα γίνονται νόμιμα. Την απάτη τους λοιπόν την περάσανε μέσα από νόμους. Πώς μας δημιουργήσαν εντός εισαγωγικών αυτό το πρόβλημα, γιατί πρόβλημα δεν υπάρχει. Και το 2010 και πριν, από το 1974 μέχρι το 2010, αλλά και από το 2010 μέχρι σήμερα, πάντα τα έσοδα του κράτους, δηλαδή το σύνολο των φόρων που εισπράττει κάθε χρόνο, είναι περισσότερα από τις δαπάνες. Άρα δεν χρειάζεται να έχουμε τελειώσει πανεπιστήμιο για να καταλάβουμε ότι όταν μαζεύεις περισσότερα λεφτά από ό,τι δαπανάς, δεν έχεις οικονομικό πρόβλημα. Η ερώτηση απλή. Αφού λοιπόν πάντα είχαμε περισσότερα από όσα χαλάγαμε, γιατί παίρναμε δάνεια. Η απάντηση ακόμα πιο απλή. Πάρτε τις φορολογικές δηλώσεις οποιοδήποτε πολιτικού διαχειριστή της εξουσίας. Εάν βρείτε έναν σε οποιοδήποτε στάδιο, έτσι, δεν μιλάω μόνο για τις κυβερνήσεις, μιλάω και για τους δήμους, μιλάω για τα πάντα. Εάν βρείτε έστω έναν του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία να είναι μικρότερα από τα ποσά που έχει δηλώσει φορολογικές δηλώσεις, ελάτε να μου το πείτε. Άρα βλέπουμε λοιπόν που έχουν πάει τα δάνεια που έχουμε δανειστεί σαν κράτος και ζητάνε από μας να τα πληρώσουμε. Όμως, επειδή το ότι 8 στους 10 Έλληνες έχουμε ακίνητα και επειδή αυτά τα ακίνητα ούτε μας τα χάρισε κανένας ούτε τα κλέψαμε, βγήκαν από τη δουλειά των γονέων μας, τη δική μας και των παιδιών μας, αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι δουλεύουμε και παράγουμε. Πώς θα μας παίρναν λοιπόν αυτά τα κίνητα, γιατί εντάξει, την περιουσία την κρατική, χρεώσανε το κράτος, είχαν τη δικαιολογία ότι με το δημόσιο χρέος θα ξεπουλήσουν την κρατική περιουσία. Τα δικά μας τα περιουσιακά στοιχεία, τα κίνητα, πώς θα τα παίρνανε. Έπρεπε να μας φορτώσουν ένα χρέος ψεύτικο, μεγάλο, και σαν ψεύτικο φυσικά θα ήταν παράνομο, και αφού ήταν ψεύτικο, μόνο με μια απάτη θα μπορούσαν να μας το φορτώσουν. Εφάρμοσαν λοιπόν ένα πάρα πολύ απλό σχέδιο. Θα έδιναν σαν δάνειο τα λεφτά σε λίγους δικούς τους, οι κυβερνώντες δηλαδή θα έδιναν ένα δάνειο σε λίγους δικούς τους, τους τραπεζίτες, και αντί να τα επιστρέψουν πίσω οι τραπεζίτες, όπως όφυλαν, δεν θα τα επέστρεφαν, θα τα έβαζαν στο δημόσιο χρέος να τα πληρώσουμε εμείς με φόρους. Φυσικά το νούμερο θα ήταν τόσο μεγάλο που θα ήταν αδύνατο πρακτικά να πληρωθεί. Πολύ περισσότερο την ώρα που δεν είχαμε πάρει αυτά τα λεφτά. Άρα τη στιγμή που δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε αυτό το αστρονομικό ποσό, ή θα μεταβιβάζαμε τα κίνητα που με νόμο από το 2010 φρόντισαν να πούνε ότι όποιος δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους μπορεί να μεταβιβάσει το σπίτι για να αποφύγει τις διαδικασίες του πληστηριασμού, και αν η αξία του σπιτιού είναι μεγαλύτερη από αυτά που χρωστάμε, τη διαφορά δεν θα μας τη δώσει το κράτος, θα την κρατήσει, λέει, έναντι μελλοντικών φόρων. Δώσανε λοιπόν συνολικά 233 δισεκατομμύρια ευρώ στους τραπεζίτες σε μια τριετία, από τις αρχές του 9 μέχρι τις αρχές του 12, και με τα ΦΕΚ, τα φύλλα εφημερίδων κυβερνήσεως, το πιο επίσημο δημόσιο έγγραφο, τους λέγανε ότι αν δεν επιστρέψουν αυτά τα λεφτά, τα οποία ήταν δάνειο προς τους τραπεζίτες,
οι κυβερνώντες θα τα βάζουμε στο δημόσιο χρέος να τα πληρώσουμε εμείς. Όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να καταλάβουμε ότι αυτό και μόνο, αυτή η φράση την οποία την έχουν αποτυπώσει σε 6 γραμμούλες στα φύλλα εφημερίδος κυβερνήσεως, είναι αρκετή για να ακυρώσει τα πάντα. Είναι αρκετή για να μην πληρώνουμε τίποτα και να μην μπορούν να μας ακουμπήσουν. Να μην πληρώνουμε φόρους, να μην πληρώνουμε τα δάνεια, να μην πληρώνουμε ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία και να μην μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Αυτό έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια και τα αποτελέσματα από πέρσι το Μάρτιο μέχρι σήμερα, σε όλα τα δάνεια που έχουμε προχωρήσει δικαστικά να ακυρώσουμε, δεν έχουμε χάσει ούτε μία ακύρωση. Και όποιες αποφάσεις βγαίνουν από εδώ και πέρα θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα ότι ακυρώνονται. Ταυτόχρονα και προς τις εφορίες και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με τον τρόπο τον οποίο κινούμεθα, έχουμε κατορθώσει και να μην τους πληρώνουμε και να μην τολμάνε να μας ακουμπήσουν. Γιατί, αυτό είναι τελοσυνδικό. Γιατί βασιζόμαστε σε αυτούς τους νόμους που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει και δεν μπορούν να τους αρνηθούν. Βεβαίως... Μη διακόπτετε, παρακαλώ. Μη διακόπτετε ό,τι θέλετε στο τέλος. Βεβαίως, την νομιμοφάνεια τη στηρίζουν σε ένα κλάδο, σε μία τάξη της κοινωνίας, το νομικό. Τρεις ήταν οι τάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει όλα αυτά τα πράγματα από τότε που ξεκινήσαν, από το 2010 περίπου. Οι εφοριακοί, οι δικηγόροι και οι δικαστές. Οι εφοριακοί λοιπόν προτιμήσανε να κρατήσουν τη δουλειά τους και να εφαρμόσουν τα παράνομα που τους είπανε. Το αποτέλεσμα είναι ότι μισή έχουν πάει σπίτι τους και η άλλη μισή είναι υπό απόλυση. Οι δικηγόροι, 9 στους 10 συνεργάζονται με τράπεζες και δημόσιο και φυσικά το στηρίζουν. Έχει μείνει ένας κλάδος που η ηγεσία του είναι διορισμένη από τους κυβερνώντες και επειδή οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι καθαροί δεν βλέπουν στήριγμα απ' έξω από την κοινωνία, δεν μπορούν να αντιδράσουν συλλογικά. Μέσα στο επόμενο διάστημα, δεν θα σας πω πόσο ακριβώς χρονικό διάστημα, αλλά θα είναι σύντομο, εμείς θα ενεργοποιήσουμε αυτή την τρίτη τάξη, η οποία στο μέγεθός της, στο μεγαλύτερο, είναι καθαρή, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τα πράγματα. Ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, δηλαδή και στις ακυρώσεις των δανείων και στο μπλοκάρισμα της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων, το έχουμε πετύχει χωρίς να μπορούν να μας ακουμπήσουν. Και όλα αυτά με ένα πράγμα, τη γνώση και τη βοήθεια καθαρών ανθρώπων από όλες τις τάξεις. Γιατί αν δεν έχεις τη βοήθεια από καθαρούς ανθρώπους, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά και ένα πράγμα ακόμα, από τη θέληση. Να είμαστε, επειδή γεννηθήκαμε ελεύθεροι και θέλουμε να πεθάνουμε ελεύθεροι. Ευχαριστώ. Μετά, οι ερωτήσεις στο τέλος, όχι, όχι, όχι. Οι ερωτήσεις στο τέλος, παρακαλώ. Οι ερωτήσεις στο τέλος, παρακαλώ.